τι είναι το τουρκικό ζήτημα και πώς αυτό μπορεί να δημιουργήσει εξαιρετικές ευκαιρίες για μια πραγματικά εθνική εξωτερική πολιτική της χώρας μας απέναντι στην υπεριαλιστική Τουρκία. Τουρκικό ζήτημα. Θα σας θυμίσω λίγο ακροθυγώς τι ήταν το Ανατολικό ζήτημα. Το Ανατολικό ζήτημα ήταν ένα υπόθεση του μεγάλου ασθενούς, δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία πραγματικά σιγά σιγά έχει αρχίσει στα τελευταία χρόνια της ζωής της να αργοπεθαίνει. Ήταν ένα πρόβλημα για τους δυτικούς, για πολλούς λόγους. Οι επικοινωνιακοί λόγοι είχαν να κάνουν για την καταστολή των χριστιανικών μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τους μουσουλμάνους Τούρκους. Οι κοινωνίες της Δύσης, ασχέτως που δεν ήταν δημοκρατικές και ήταν κατά βάση μοναρχίες, δεν μπορούσαν να δεχθούν αυτήν την καταδυνάστευση των χριστιανών από τους Ισλαμιστές της Τουρκίας και το κράτος που είχε δημιουργηθεί, στο οποίο ουσιαστικά οι χριστιανοί ήταν δεύτερης τάξης και δεύτερης κατηγορίας πολίτες. Πίεζαν δηλαδή οι πολίτες σε μεγάλο βαθμό τις κυβερνήσεις τους, οι χριστιανοί, να κάνουν κάτι για να ελευθερώσουν τους υποδηλωμένους χριστιανούς. Πέρα από αυτό, πράγματι οι μεγάλες δυνάμεις, μάλλον όλες οι δυνάμεις της εποχής, οι χριστιανικές, είχαν δυσκολίες και προβλήματα από τους Οθωμανούς, κυρίως από τους Οθωμανούς πειρατές, τους Βερβέρους δηλαδή, κράτη τεχνητά που είχε φτιάξει στη Βόρεια Αφρική, στο Μαχρέμπ, ο Σουλτάνος, τα οποία πληστρικά ουσιαστικά κρατήδια από πειρατές που λιμένονταν τις χριστιανικές ακτές, κατέστρεφαν, βίαζαν, λαιλατούσαν, μια κλασική Οθωμανική τουρκική ιστορία. Έτσι λειτουργούσε το Οθωμανικό κράτος, έτσι πλούτιζε άλλωστε, ζώντας ως παράσιτο, και σε διάφορες στιγμές της ιστορίας των δυτικών κρατών αναγκάστηκαν να νικήσουν αυτούς τους πειρατές και ουσιαστικά τους Οθωμανούς κουρσάρους και παράνομους θαλασσοπόρους. Μέχρι και η Αμερική είχε, παρόλο που ήταν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχε βρεθεί στο στόχαστρο της μπαρμπαριάς της λεγόμενης, αυτού του Οθωμανικού κρατηδίου. Άρα υπήρχε ένα πραγματικό πρόβλημα και κοινωνικό, θα λέγει κανείς, και ουσιαστικό. Πέρα από αυτό, νομίζω το μείζον θέμα του Ανατολικού ζητήματος ήταν πως αυτό το τεχνητό μόρφωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που ήταν έναν ελεύθερο, στιγνό καθεστώς αυταρχικό, είχε επιβληθεί σε κοινωνίες ανθρώπων οι οποίες ήταν, καμία σχέση δεν είχαν με τους δυνάστες τους, καμία σχέση δεν είχαν ούτε με τους Σελτζούκους ούτε με τους Οθωμανούς, και θέλαν πραγματικά την ελευθερία τους και την αυτοδιάθεσή τους. Για παράδειγμα, οι Έλληνες, καλή ώρα, οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι, τα κράτη της, μάλλον οι λαοί της Μέσης Ανατολής, οι Άραβες, όλοι λοιπόν αυτοί οι λαοί θέλαν την ελευθερία τους από τον αβάσταχτο ζυγό, που ήταν ένα ζυγό αμορφωσιάς, ένα ζυγό σκοταδισμού. Οι Οθωμανοί ήταν πραγματικά ένα θρησκευόμενος λαός, αλλά ήταν ένα αμόρφωτος λαός, σκοταδιστικός και δυνάστες. Είχαν υποδουλώσει τους υπόλοιπους πληθυσμούς, πόσο μάλλον τους χριστιανούς, και λόγω της κατωτερότητας που αισθάνονταν απέναντι στους πολιτισμένους χριστιανούς, τους οποίους είχαν υπόδουλούς τους, ξεσπούσαν εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών με βία, διότι είχαν αίσθημα κατωτερότητας και το έβγαζαν αυτό με βίες αντιδράσεις πάνω στους χριστιανικούς πληθυσμούς. Υπήρχε λοιπόν ένα ζήτημα πραγματικό στην περιοχή, ένα εθνικό κλίμα, ένα εθνικό φρόνημα όλων αυτών των λαών, το οποίο έβραζε, των Αρμενίων, των Κούρδων, που θέλαν ουσιαστικά το δικό τους κράτος, τη δική τους ελευθερία απέναντι σε ανθρώπους που ήταν, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν οι καλύτεροι διοικητές τους και διαχειριστές του κοινού κράτους, ήταν της κακοδιαχείρισης, δεν είχαν χρηστά ήθη διαχείρισης, δεν ήταν καλοί στα οικονομικά, ήταν μέσα στη διαφθορά και στον νεποτισμό, ίσως να ήταν και η επιτομή της διαφθοράς, θα λέγει κανείς. Σε κάθε περίπτωση δεν κάνανε και θέλανε να απαλλαγούν από αυτούς. Επομένως υπήρχαν κοινωνικές εκρήξεις. Άρα υπήρχε η δυναμική για επαναστάσεις, για διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εκ των έσω, που θα δημιουργούσε σε επαναστάσεις που ίσως να ξεφεύγανε και τα όρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Άρα οι ισχυροί της εποχής θέλαν, μιας και βλέπαν τον απόφυκτο των επαναστάσεων, να δούνε το διαμελισμό της να γίνεται συντεταγμένα, με τρόπο που να ελέγχεται, να μην πάει και στις δικές της χώρες η επανάσταση, και να εξασφαλίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα εδάφη ή σφαίρες επιρροής για τους ίδιους από τα νέα αυτά κρατήδια που θα γεννιόντουσαν από το διαμελισμό, τον αναπόφευκτο διαμελισμό της Κύβδηλης και εθνής συγγενούς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Παράλληλα, υπήρχε και διαχρονική διαμάχη Ανατολής και Δύσης. Η Ανατολή εδώ είναι η Ρωσία. Η Δύση διαχρονικά επιθυμούσε να αποτρέψει τη Ρωσία από το να βγει στις θερμές θάλασσες, δηλαδή στη Μεσόγειο, Αιγαίο και Μεσόγειο. Η Ρωσία, σαν Ορθόδοξο Χριστιανικό κράτος, και επειδή πραγματικά πολέμησε διαχρονικά την Τουρκία σε απανοτούς πολέμους και τους κατανίκησε, και ήθελε πράγματι να είναι μπροστά τη δύναμη των χριστιανών, αλλά και να προβάλλει και τη δική της ισχύ επί αυτών των χριστιανικών λαών και να βγει και στις ζεστές θάλασσες. Υπήρχε λοιπόν μια στρατηγική αντιμετώπιση και μια διαφωνία. Οι Ρώσοι πήραν την πρωτοβουλία να προστατέψουν τους χριστιανικούς πληθυσμούς. Σε απάντηση αυτού, φοβούμενοι, ειδικά οι Άγγλοι, όντας οι πλέον ύπουλοι πολιτικά και διπλωματικά, διαχρονικά θα λέγει κανείς, πόσο μάλλον εκείνη την περίοδο, δεν θέλαν να δουν τους Ρώσους να πρωτοστατούν και να μονοπολούν τη σφαίρα επιρροής τους στα κράτη, όπως είναι το ελληνικό, που θα γεννιόντουσαν την επαύριο του διαμελισμού. Τότε ξαφνικά ξύπνησαν και άρχισαν να δείχνουν ευαισθησία δήθεν, προφανώς για ίδιον όφελος, και να προστατερίζονται τους Έλληνες και τους υπόλοιπους λαούς, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στους Βαλκανικούς, να οδηγηθούμε στους πολέμους που θα σήμαιναν το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τέλους μάλλον όχι τους Βαλκανικούς, Βαλκανικοί ήταν ο διαμελισμός, αλλά η επανάσταση ξεκίνησε προφανώς από την Ελλάδα, ξεκίνησε από τα κράτη-μέλη, αλλά τελικά κόβοντας κομμάτια αυτής της τεράστιας αυτοκρατορίας με τους Βαλκανικούς και με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα καταλήγαμε στον πραγματικό διαμελισμό της, που έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε, διότι δεν μπορούσε αυτό το μόρφωμα να επιβιώσει με την επιβολή τους ελεύθερους ανθρώπους στη νέα αυτή εποχή που είχε χαραχθεί πλέον. Άρα λοιπόν το ανατολικό ζήτημα ήταν όλα αυτά που είπαμε μαζί, ήταν το επικοινωνιακό, το χριστιανικό, ας το πούμε έτσι, το πραγματικό, το ληστρικό των Οθωμανών, που ήταν, είναι ληστρικό, ληστρική η πολιτική τους, ζούσαν σαν παράσιτα οι πειρατές τους, και ακόμα και τώρα αυτοί που κυβερνούν το καθεστώς της Άγκυρας θέλουν να λιμένουν την περιοχή πειρατικά, είναι ένα πειρατικό κράτος συγκεκριμένη Τουρκία, κοινά χαρακτηριστικά λοιπόν, για να πηγαίνουμε σιγά σιγά και στο σήμερα, και ήταν και ένα ζήτημα ισχύως, σφαίρων επιρροής και ισχύως, γιατί με λιγενέστε σε κάτι που θα έπρεπε να καταστραφεί, να διαμελιστεί, διότι δεν μπορούσε να μείνει ενωμένο, καθότι ήταν εθνισυγενές, ήταν ένα μόρφωμα, ένα τεχνητό μόρφωμα. Πάμε λοιπόν στο σήμερα. Τι είναι το τουρκικό ζήτημα? Το τουρκικό ζήτημα έχει τεράστιες ομοιότητες με το ανατολικό ζήτημα, διότι το ανατολικό ζήτημα έμεινε άλυτο. Έμεινε άλυτο παρόλο που δημιουργήθηκαν τα εθνικά κράτη της περιοχής, ελευθερώθηκαν πολλοί λαοί, αν και όχι όλοι. Και έμεινε άλυτο διότι αυτό που γεννήθηκε, επειδή δεν πλήρωσε πραγματικά τα εγκλήματά του, και εννοώ τα εγκλήματα των αιώνων, τα εγκλήματα των Οθωμανών που ακόμα εκκρεμούν, τη σκλαβιά, τον χριστιανικό πληθυσμό δεν έχουν πληρώσει οι Οθωμανοί, και το κληρονομικό κράτος, το κληρονόμο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είναι η Τουρκία, που αναγνωρίζεται ως τέτοιο στο διεθνές δίκαιο και φέρει και τις ευθύνες του κράτους του οποίου κληρονόμησε. Επειδή λοιπόν δεν έχει πλήρωση αυτές τις ευθύνες, μέχρι και σήμερα παραμένει παραβατικό, παραμένει περιληστικό, παραμένει επικίνδυνο. Το άλυτο λοιπόν ανατολικό ζήτημα, θα το λέμε τουρκικό ζήτημα για να εισεννοούμαστε, είναι μια ερμηνεία της κατάστασης εμπολής, είναι και αυτό, είναι και μια ερμηνεία. Είναι πολλά πράγματα, είναι και μια ερμηνεία. Σήμερα λοιπόν με αυτήν την ερμηνεία η Τουρκία είναι σήμερα ένας πειρατής στην περιοχή μας. Είναι πιο επικίνδυνη από την νότια, από τη Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα είναι ένα κράτος το οποίο δεν διεξάγει υπερελιστικούς πολέμους στην περιοχή, απειλεί και κάνει πειράματα, εκτοξεύει πειράμους, όπως μας είπε και η Τουρκία ότι εκτόξευσε πειράμους και έκανε δοκιμές. Έτσι το ίδιο κάνει και η Βόρεια Κορέα. Η Βόρεια Κορέα απειλεί όταν χρειάζεται κάτι, κυρίως οικονομική βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια, διότι είναι φτωχό κράτος, και το κάνει απλά για να δεχθεί βοήθεια, κυρίως από την Νότια Κορέα, από την Κίνα, για να μπορεί να επιβιώσει. Δεν το κάνει υπερελιστικά, δεν διεξάγει πιθανά πολέμους. Η Τουρκία λοιπόν, ένα κράτος το οποίο παραλίγο να μην γεννηθεί, μάλλον αυτό που θα δημιουργεί το θα ήταν τελείως διαφορετικό, πολύ μικρότερο από αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, αν είχε επικυρωθεί η συνθήκη των Σευρών, που ήταν η συνθήκη που ουσιαστικά όχι μόνο κατέστρεφε την Τουρκία, αλλά οδηγούσε τους αυτούργους της γενοκτονίας και τους ηθικούς και τους φυσικούς σε δίκη, σε αποζημιώσεις και σε αμαύρωση του τουρκικού λαού για αυτά που έκανε εις βάρος των χριστιανικών πληθυσμών. Εν πάση περιπτώσει, αυτών που συμμετείχαν και κυρίως των ηγετών τους. Αν λοιπόν θα πούμε τι θα γινόταν με τη συνθήκη των Σευρών, το αφήγημα λοιπόν λέει ότι η Τουρκία σήμερα, επειδή ακριβώς
δεν επικυρώθηκε η συνθήκη των Σευρών και δεν ολοκληρώθηκε η λύση, η επίλυση του ανατολικού ζητήματος, είναι ένα κράτος το οποίο μέχρι και σήμερα είναι παραβατικό. Προσφάτως είχαμε το δεύτερο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο δείχνει πως η Τουρκία είναι ένας πειρατής, ένας κλέφτης. Δεν είναι κανονικό κράτος, είναι ένα πρόβλημα. Στη διεθνή κοινότητα θα το λέγαμε ένα πολιτικό μίασμα. Δηλαδή είναι μια ανοιχτή πληγή για τις διεθνείς σχέσεις. Προχωρεί σε σχέσεις και σε συμφωνίες, σύναψε δεύτερη παράνομη συμφωνία με τη Λιβύη, δίχως να υπάρχει νόμιμη κυβέρνηση στη Λιβύη, δίχως να λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα των υπολείπων κρατών βάσει διεθνούς δικαίου, παρανόμησε από την αρχή μέχρι το τέλος αυτά που έκανε με τη Λιβύη. Παράλληλα, έχει μεταφέρει Σύριους τζιχαντιστές, αδιανόητα πράγματα, τζιχαντιστές μισθοφόρους, μιλάμε για, δεν θα πω ορθόδοξους, θα πω ακραίους μουσουλμάνους πολεμιστές του Θεού, ποιος ξέρει τι έχουν στο μυαλό τους, τους οποίους τους πήρε και επί χρήμαση τους έχει στείλει στη Λιβύη να πολεμάει έναν πόλεμο διαδιπροσώπων ουσιαστικά η Τουρκία σε μια ξένη χώρα. Το ίδιο έχει κάνει και στη Συρία, πάλι με τους τζιχαντιστές εκεί. Προσφάτως έδωσε την πόλη του Αφρίν, την κουρδική πόλη του Αφρίν, στους τζιχαντιστές της Χαγιά Ταχρήρ Ανσάμ, που είναι ουσιαστικά οι συνεχιστές της Αλ-Κάιντα. Και το ίδιο είχε κάνει άλλωστε και με τον ISIS, το Χαμιλφάτο, το οποίο το είχε χρηματοδοτήσει, στηρίξει, εξοπλίσει και βοηθήσει με κάθε πιθανό τρόπο η Τουρκία. Παράλληλα, η ίδια η Τουρκία διεξάγει πολέμους υπεραλληστικούς εντός της Συρίας, βομβαρδίζει κάθε μέρα τους Κούρδους της Ροζάβας με ντρόουν, διεξάγει υπεραλληστικό πόλεμο και στο Ιράκ με τα δικά της στρατεύματα, με τις κατοχικές δυνάμεις, διεξάγει και εκεί εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βομβαρδίζει με χημικές ουσίες και απαγορευμένα όπλα τους Κούρδους αντάρτες, τον άμαχο πληθυσμό, τους βομβαρδίζει με χημικά. Πρόκειται για αδιανόητα εγκλήματα που, αν υπήρχε ένα μη διεθνή τάξη, η Τουρκία θα ήταν ένα καθεστώς, θα το είχαν διαλύσει ουσιαστικά τα κράτη στο όνομα της ειρήνης, θα είχε διαλυθεί το τουρκικό καθεστώς. Επίσης, διεξάγει υπεραλληστικές δράσεις στη Σομαλία, με βάση εκεί στη Μογκαντίσου. Έχει συμβάλει στην κατεστραμμένη χώρα που λέγεται Σομαλία η Τουρκία, με την κατεστραμμένη πρωτεύουσα που λέγεται Μογκαντίσου. Παράλληλα, συμμετέχει στην, μάλλον ήταν αυτή πίσω από το Αζερβαϊτζάν, στο πόλεμο που ξεκίνησαν οι Αζέροι με πλήρη τουρκική αρρωγή και σε επίπεδο drones στα Bayraktar και σε υλικοτεχνική υποστήριξη και σε υποστήριξη με πληροφορίες από την τουρκική MIT, για τον πόλεμο που διεξήγαγε το Αζερβαϊτζάν εναντίον της Αρμενίας στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στον παράνομο αυτόν πόλεμο που διεξήχθη, πάλι από εκεί πίσω ήταν η Τουρκία. Βρίσκεται επίσης πίσω από παράνομη μεταφορά όπλων στη Λιβύη, παράνομη διακίνηση ανθρωπίνων ψυχών στο Αιγαίο, παράνομη κατοχή μετά την παράνομη εισβολή της στην Κύπρο μετά τον παράνομο Ατήλα 1 και 2, που μέχρι και σήμερα είναι κατοχικό καθεστώς, η τουρκική μπότα λερώνει την κατεχόμενη Κύπρο, τη Βόρεια Κύπρο μας. Είναι ένα καθεστώς λοιπόν το οποίο σε όλη την περιοχή είναι μια μάστιγα. Είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα τουρκικό πρόβλημα. Ένα τουρκικό ζήτημα λοιπόν, το οποίο πρέπει να λυθεί. Πέρα από αυτά, η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, ουσιαστικά απειλεί να καταστραφεί με την τουρκική πολιτική, με την τουρκική πειρατική πολιτική στη Μεσόγειο και στην Ανατολική, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλεί την κατάρρευση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα έχει απειλήσει και την Γαλλία, με σαφή τρόπο και με τρόπο που παραλίγο να οδηγήσει και σε θερμό επεισόδιο Τουρκίας-Γαλλίας στη Λιβύη, στα πλαίσια της επιχείρησης ειρήνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε βλέπουμε ένα κράτος το οποίο είναι έτοιμο να βάλει ακόμα και κατά ανατολικών συμμάχων. Υπάρχει ένα πραγματικά τουρκικό ζήτημα. Παράλληλα, βλέπουμε την Τουρκία να το παίζει διπλό ταμπλό, να φλερτάρει με τη Ρωσία, να ξεπλένει τη Ρωσία, να δίνει δίοδο στη Ρωσία για να διαφύγει των οικονομικών κυρώσεων της Δύσης και του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτόχρονα καλύπτει και να νομοποιεί σε μεγάλο βαθμό την πολιτική του Πούτιν στην ευρύτερη περιοχή και κατά τον Κούρδων για παράδειγμα. Ταυτόχρονα η Τουρκία έχει επιδείξει μια αντιδυτική πολιτική, καθώς κάνει κινήσεις και προσετερίζεται τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σανγκάης, στον οποίο ουσιαστικά κυριαρχεί η Κίνα. Εν πολλής φαίνεται λοιπόν μια αντιδυτική πολιτική της Τουρκίας. Δεν μπορεί να το παίξει διπλό ταμπλό η Άγκυρα, είναι πολύ λίγη και πολύ λίγος και ο ίδιος ο Ερντογάν για να το κάνει. Άρα υπάρχει ένα τουρκικό ζήτημα. Παράλληλα,
σε αντίδραση δυτική της των εξελίξεων στην Ουκρανία, οι δύο χώρες, η Σουηδία και η Φιλανδία, αποφάσισαν να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Σε αυτήν την εξέλιξη η Τουρκία δήλωσε πως θα ασκήσει βέτο. Και πράγματι άσκησε βέτο στις δύο χώρες και εκκρεμεί η υπόθεση αυτή, καθόλου νατοϊκή συμπεριφορά, αντινατοϊκή συμπεριφορά θα λέγει κανείς. Όχι μόνο αυτό, ζήτησε από αυτές τις δύο χώρες παρανόμως να εκδώσουν πολίτες οι οποίοι είναι πολιτικοί πρόσφυγες.